Αυτό το Σάββατο, στην εκπομπή «Ψηλά τα χέρια», η Αμαλία Μαρία Μερκούρη, όπως την ξέρουν πολύ λίγοι. Αυτό το Σάββατο, στην εκπομπή «Ψηλά τα χέρια», στις 6, η Μελίνα για όλους. Για καλλιτέχνες, για πολιτικούς, εντός, εκτός και επί τα αυτά. Και προπαντός, η Μελίνα, ελληνικά. Αυτό το Σάββατο, «Ψηλά τα χέρια», στις 6. Αυτή την Κυριακή, από τις 6.30 έως τις 7.30 το απόγευμα, δείτε μαγνητοσκοπημένα στιγμιότυπα από το στάδιο Καραϊσκάκη του ποδοσφαιρικού αγώνα Ολυμπιακός Παναθηναϊκός. Το Mega Channel, πρώτο και στα σπορ. Τη μετάδοση αυτή σας προσφέρει το Total της Φάγε, το πρώτο στραγγισμένο γιαούρτι. Απόψε, 5 λεπτά μετά τα μεσάνυχτα, μια ακόμα μεγάλη προσφορά του Mega Channel στους φιλάθλους. Παρακολουθήστε το μεγάλο παιχνίδι του κυπέλου Ελλάδος, Παναθηναϊκός Ηρακλής. Απόψε το βράδυ στην εκπομπή Mega Sport, Παναθηναϊκός Ηρακλής. Για σας από την αθλητική διεύθυνση του Mega Channel. Με επιστολή του στον Πρωθυπουργό Ξενοφώντα Ζολώτα, ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Ανδρέας Παπανδρέου επικροτεί τα όσα είπε στη χθεσινή συνεδρίαση του Υπουργικού Συμβουλίου, ενώ παράλληλα ασκεί έντονη κριτική στον Υπουργό Οικονομικών, του οποίου καταλογίζει ενέργειες που συνδέονται όχι με την κυβερνητική δραστηριότητα, αλλά με διασυνδέσεις του με το κόμμα της Νέας Δημοκρατίας. Όπως είναι γνωστό, ο κύριος Αγαπητός κίνησε σήμερα τις διαδικασίες για την προώθηση στη Βουλή την ερχόμενη εβδομάδα του νομοσχεδίου για τη φορολογία. Αξίζει να σημειωθεί ότι ο κύριος Μητσοτάκης με σημερινές δηλώσεις του μίλησε για ψήφιση νέου φορολογικού νομοσχεδίου από κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας μετά τις εκλογές, πράγμα που δείχνει αρνητική στάση για το υπάρχον νομοσχέδιο Σουφιά. Από την πλευρά του, ο Συνασπισμός με βραδινή ανακοίνωσή του ζητά την επίσπευση των διαδικασιών για την ψήφιση του παρόντος φορολογικού νομοσχεδίου και επιρρύπτει την ευθύνη για την βραδιπορία τόσο στη Νέα Δημοκρατία όσο και στο ΠΑΣΟΚ. Ανοιχτή και πάλι από τις 8 το βράδυ είναι η παλιά και νέα εθνική οδός Αθηνών Λαμίας στο ύψος της Αταλάντης, καθώς και η σιδηροδρομική γραμμή ύστερα από την απόφαση των καπνοπαραγωγών να αποσύρουν τα τρακτέρ τους. Στη διάρκεια της 27ωρης κατάληψης της εθνικής οδού απειλήθηκαν επεισόδια μεταξύ των καπνοπαραγωγών και των οδηγών φορτηγών, κόβοντας έτσι την επικοινωνία της χώρας. Ερωτηματικά για την ορθότητα της νομοθεσίας του ασύλου θέτει σήμερα με δήλωσή του ο μέχρι χθες Υπουργός Παιδείας Κώστας Σιμίτης, με αφορμή την ποινική δίωξη που ασκήθηκε από τον εισαγγελέα εναντίον της Τριμελούς Επιτροπής, που είχε την ευθύνη, σύμφωνα με τον υπάρχοντα νόμο, να αποφασίσει την άρση του ασύλου. Ακόμη, ο κ. Σιμίτης, με δεύτερο ερώτημά του, αναφέρεται στα μέτρα που είχαν υποχρέωση να πάρουν τα πανεπιστημιακά όργανα για να προστατεύσουν το Πολυτεχνείο από τις καταστροφές που προκάλεσαν οι καταληψίες, επισημένοντας ότι στην απάντηση θα βοηθήσει η σημερινή εισαγγελική ενέργεια. Στις κατηγορίες εναντίον του Προέδρου του ΠΑΣΟΚ για διγλωσία και για συμφωνίες που δεν τηρήθηκαν του κ. Μητσοτάκη, απάντησε αργά το βράδυ το γραφείο τύπου του ΠΑΣΟΚ, αναφέροντας ότι ο Πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας διαστρεβλώνει την πραγματικότητα με δικολαβισμούς και επιχειρήματα που δεν πείθει ούτε τους οπαδούς του. Προβλήματα στην υδροδότηση του λεκανοπεδίου της Αττικής είναι ενδεχόμενο να παρουσιαστούν στη διάρκεια των απεργιακών κινητοποιήσεων της ΕΙΔΑΠ στις 20 Φεβρουαρίου κατά τη διάρκεια της πανεργατικής απεργίας που έχει εξαγγείλει η ΓΕΣΕ και στις 28 του μηνός που θα απεργήσουν και πάλι οι εργαζόμενοι στην Εταιρεία Ίδρευσης και Αποχέτευσης. Ελεύθεροι για να έρθουν να ψηφίσουν στις βουλευτικές εκλογές του Απριλίου είναι ανυπότακτοι του εξωτερικού από τις 20 Μαρτίου ως τις 30 Απριλίου. Με απόφαση του τέος Υπουργού Εθνικής Αμήνης Τζανί Τζανετάκη απαλλάσσονται από κάθε έλεγχο της στρατολογικής τους κατάστασης όσοι Έλληνες έρχονται ομαδικά ή μεμονωμένα στην Ελλάδα με διαβατήρια ελληνικών ή ξένων αρχών για να ασκήσουν το εκλογικό τους δικαίωμα. Η απόφαση αυτή δεν αφορά τους λιποταξίες. Ούτε σήμερα απολογήθηκε ο κατηγορούμενος για την υπόθεση του Ιουγκοσλαβικού καλαμπουκιού Νίκος Αθανασόπουλος. Ο ανακριτής τον έχει καλέσει για αύριο το πρωί στις 10. Στη διάρκεια της πολυώρης παρουσίας του σήμερα στο ανεκριτικό γραφείο του Αρείου Πάγου, ο πρώην Υπουργός Νίκος Αθανασόπουλος υπέβαλε για 7η φορά ένσταση, επιδιώκοντας να επιτύχει νέα αναβολή της καταθέσεώς του. Εκτός ελέγχου παραμένει η κατάσταση στη Σοβιετική Δημοκρατία του Τατζικιστάν, όπου άνδρες των δυνάμεων ασφαλείας άνοιξαν πύρα εναντίον διαδηλωτών.
Το Σοβιετικό Πρακτορείο Ειδήσεων ΤΑΣ μετέδωσε ότι 50 αστυνομικοί και στρατιώτες τραυματίστηκαν σε συγκρούσεις με μουσουλμάνους διαδηλωτές.